Αρχικά πρέπει να υποθεί ότι οι συνεντεύξεις οι οποίες πάρθηκαν από τα παιδιά έχουν γίνει στα πλαίσια της εβδομάδας εναντίον των φιλοειδικών διακρίσεων. Πώς σε λένε? Με λένε Ορνέλα Ντόκο, κατάγομαι από την Αλβανία και είμαι 13 χρόνια στην Ελλάδα. Πώς ήρθες εδώ, για ποιο λόγο? Στην αρχή ήρθα ο μπαμπάς μου και μετά έφερε και εμάς την υπόλοιπη οικογένεια για λόγους καλύτερης ζωής. Είσαι καλή μαθήτρια? Είμαι μέτρια μαθήτρια. Έχεις επιπλέον φροντιστηριακή βοήθεια? Όχι, γιατί δεν έχουμε την οικονομική άνεση. Θα δούλευες να μπορέσεις να σπουδάσεις? Φυσικά, για να μπορέσω να καλύψω τα έξοδα. Έχεις φίλους, τι εθνικότητας? Έχω φίλους διαφορετικής εθνικότητας. Έχω από την Αίγυπτο, τη Ρωσία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Αίγυπτο. Πώς σε λένε? Κριστιάνα Ντότσι. Από πού κατάγεσαι? Από την Αλβανία. Και πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα? Είμαστε περίπου 13 χρόνια. Πώς ήρθες εδώ και για ποιο λόγο? Ήρθαμε αρχικά ως τουριστές, διότι ήταν ο μπαμπάς μου εδώ, αλλά μετά μείναμε. Ποιες είναι σχέσεις σου με την ελληνική κοινωνία? Καλή, μπορώ να πω. Δεν είναι κακιά. Είσαι καλή μαθήτρια? Είμαι καλή. Έχεις επιπλέον φροντιστηριακή βοήθεια? Όχι. Θα δούλευες να μπορέσεις να σπουδάσεις? Θα δούλευα, διότι να καλύψω κενά, να προχωρήσω. Έχεις φίλους εδώ στην Ελλάδα? Ναι, έχω. Είναι διαφόρων εθνικότητων. Είναι Έλληνες, Αλβανοί, Ρώσοι, διάφοροι. Τι σημαίνει η άσυνη λέξη πατρίδα? Πατρίδα σημαίνει θεσμός. Κάτι σταθερό και πολύ σημαντικό. Θα ήθελες να επιστρέψεις στη χώρα σου? Για να μείνω μόνιμα, όχι. Τι θα ήθελες να κάνεις το μέλλον σου? Θα ήθελα να συνεχίσω εδώ στην Ελλάδα, να σπουδάσω και να μείνω εδώ. Συζητείται ο νόμος για την ηθαγένεια. Πιστεύεις ότι αυτό θα βοηθήσει ή όχι? Πιστεύω ότι θα βοηθήσει, διότι πλέον δεν παίρνουν στη δουλειά τους αλλοδαπούς. Μόνο αν έχεις την ελληνική ηθαγένεια θα σε πάρουν. Αν πας σε ελληνικό διαβατήριο, θα μείνεις στην Ελλάδα ή θα φύγεις σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού θα έχεις πλέον αυτό το δικαίωμα? Πιστεύω ότι δεν θα έφευγα από την Ελλάδα, διότι εδώ είναι η ζωή μου, εδώ είναι οι φίλοι μου. Θα συνεχίσω εδώ, θα μείνω. Αν έχεις ελληνικό διαβατήριο, θα δεχόσουν να απομισείς την οικονομική συνεισφορά για την ανάκαμψη της χώρας από την κρίση? Εφόσον μετέχω σε αυτή την κοινωνία, θα ήταν υποχρέωσή μου να πληρώνω και φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Έχεις αντιμετωπίσει τον ρατσισμό? Α, ναι, πώς? Σε πολλές περιπτώσεις, στο σχολείο, γύρω στον δρόμο όταν περπατάς. Ένα παράδειγμα, όταν ήμασταν στη λαϊκή με τη μαμά, εκεί που ζητούσαμε τη σακούλα να πάρουμε, έρχεται μια γριά και μας λέει: φύγετε εσείς από εδώ να μας πάρετε τα πορτοκάλια μας. Ήρθατε εδώ και ζητάτε πολλά από τη χώρα μας. Εντάξει, ήταν υπερβολικό αυτό, οπότε δεν είχες τι να τις απαντήσεις. Τι θα ήθελες να αλλάξεις τη ζωή σου στην Ελλάδα? Θα ήθελα να έχουμε όλοι οι αλλοδαποί τα ίσα δικαιώματα με τους άλλους, ίσες υποχρεώσεις. Όλα να τα έχουμε ίσα, να μην μας αφήνουν στο περιθώριο. Πώς σε λένε? Λέγομαι Μπανάια Μαρίτα, κατάγομαι από την Αλβανία, έχω 4 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Πώς ήρθες εδώ και για ποιο λόγο? Οι λόγοι είναι πολλοί, είναι οι οικονομικοί και πολιτικοί λόγοι, δηλαδή για μια καλύτερη ζωή, για υπάρξη μιας καλύτερης ζωής. Ποιες είναι οι σχέσεις σου με την ελληνική κοινωνία? Οι σχέσεις μου είναι καλές. Εντάξει, εγώ έχω φίλους, πολλούς φίλους εδώ. Είναι καλές οι σχέσεις μου. Είσαι καλή μαθήτρια? Θα έλεγα ότι είμαι μέτρια μαθήτρια, αλλά εδώ πρέπει να αναφέρω τους λόγους μου, επειδή έχω και λίγα χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Τα 4 χρόνια που έχω εγώ δεν είναι πολλά. Για τη γλώσσα, για να κάνω αρχαία και πάρα πολλά άλλα, δηλαδή, που είναι δύσκολα για μένα. Δηλαδή, έχω δυσκολίες στην γλώσσα. Έχεις επιπλέον φροντιστηριακή βοήθεια? Όχι. Θα δούλευες να μπορείς να σπουδάσεις? Θα έκανα τα πάντα να σπουδάσω και θα δούλευα τα πάντα. Έχεις φίλους, τι εθνικότητα? Έχω φίλους, έχω διάφορων εθνικότητων, Αλβανία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρωσία. Τι σημαίνει η λέξη πατρίδα? Η λέξη πατρίδα για μένα σημαίνει πολλά. Θα έλεγα ότι έχω ιδιαίτερη σχέση με την πατρίδα μου. Αυτά.
σημαίνει πολλά, είναι πολύ σημαντική λέξη. Θα ήθελες να επιστρέψεις στη χώρα σου? Γιατί όχι στο μέλλον, θα ήθελα. Τι θα ήθελες να κάνεις το μέλλον σου? Προς το παρόν θα ήθελα να σπουδάσω, να πετύχω τους στόχους μου και μετά θα δω. Συζητεί το νόμο σε την Ιθαγένεια. Πιστεύεις ότι αυτό θα βοηθήσει ή όχι? Πιστεύω ναι, ότι θα βοηθήσει, γιατί για έναν αλλοδαπό θα ήταν η Ιθαγένεια είναι ό,τι πρέπει. Αν πας στο ελληνικό διαβατήριο, θα μείνεις στην Ελλάδα, θα πεις σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα έχεις πλέον αυτό το δικαίωμα? Δεν θα έλεγα ότι θα μείνω στην Ελλάδα, αλλά δεν το ξέρω αυτό, εξαρτάται. Αν είχες ελληνικό διαβατήριο, δεχόσουν από μισθήσει την οικονομική σου εισφορά, εκτενά κάποιες της χώρας από την κρίση? Ναι, θα το δεχόμουν. Τι θα ήθελες να αλλάξεις στη ζωή σου στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, στη ζωή μου θα ήθελα να αλλάξει να μην υπάρχει ρατσισμός, να... μόνο αυτό, εντάξει. Επιπλέον θα ήθελα να προσθέτω κάτι άλλο για το ρατσισμό που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Για μένα προσωπικά δηλαδή, το κορόιδο που μου έχουν κάνει στην τάξη μου, επειδή μιλάω λίγο σπαστά τα ελληνικά, ξέρω εγώ, και με κοροϊδεύουν, δεν θα ήθελα αυτό να συμβαίνει. Θα ήθελα να μην υπάρχει αυτό το ρατσισμό. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αβιέρας, από το 8ο Λύκειο Καλλιθέας. Στην τρίτη ηλικίου, φετός στην τρίτη ηλικίου, 17 χρονών. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις φίλους άλλες εθνικότητες. Φίλους από Αλβανία, από Συρία έχω, μουσουλμάνους δηλαδή. Και... Συζητεί το νόμος για την ελληνική ηθαγένεια, δηλαδή οι αλλοδαποί που βρίσκονται στην Ελλάδα θα μπορούν να παίρνουν την ελληνική ηθαγένεια, με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια. Κάνεις κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό, τι πιστεύεις? Φυσικά και δεν έχουν μια συνείδηση ελληνική, ας το πούμε, μια ότι ανήκουν στην Ελλάδα. Από τη στιγμή όμως που έχονται στην ελληνική παραγωγή, συνεισφέρονται, ας πούμε, σαν ένα εργατικό δυναμικό. Άρα το θέμα δεν είναι τόσο, πιστεύω, εθνικό, ας πούμε, γιατί πλέον αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε αυτή την κοινωνία, δεν πρόκειται να φύγουν. Είμαι υπέρ νομοσχεδίου αυτού που έχει ψηφιστεί. Θεωρώ ότι γενικά δεν θα επηρεαστεί η ζωή μας. Δεν θα γίνει δηλαδή ότι θα μας πάρουν κάποιο τρόπο τις δουλειές. Έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και ένα δεύτερο μηχανογραφικό. Κάνεις ένα αντίστοιχο μηχανογραφικό με τους αλλοδαπούς. Υπάρχει περίπτωση όχι μόνο να περάσεις, αλλά να περάσεις και με πολύ καλές προοπτικές σε μια ανώτερη σχολή. Εσύ πόσο φαίνεται αυτό? Προσπαθώ με τις Πανελλήνιες να περάσω σε μια καλή σχολή. Και απ' την άλλη, εντάξει, υπάρχουν μαθητές από άλλες χώρες που δίνουν και έχουν την ευκαιρία να πάρουν περισσότερα μωρά με αυτό το δεύτερο μηχανογραφικό. Θεωρώ λοιπόν ότι εντάξει, είναι από μια μεριά, ας πούμε, αδικία για τους μαθητές, τους Έλληνες μαθητές, ας πούμε, που δίνουν πανελλήνιες. Αλλά πιστεύω πως γενικά, εντάξει, και κάποιοι μαθητές που ίσως έχουν έρθει πρόσφατα στη χώρα, ίσως να μην μπορούν να χειριστούν καλά την ελληνική γλώσσα και να έχουν κάποιες δυσκολίες. Αυτό πιστεύω θα πρέπει να έχει μια πιο ειδική, ένα πιο ειδικό χειρισμό από το κράτος και να μην εξισώνεται, ας πούμε, ένας μαθητής από κάποια άλλη χώρα που είναι εδώ που ζει στην Ελλάδα πολλά χρόνια και έχει εξίσου γνώσεις με έναν Έλληνα μαθητή και με έναν Αλλοδάπο που έχει έρθει πρόσφατα στη χώρα. Ονομάζομαι Άλυση Ίσο και κατάγομαι από το Ιράκ και πηγαίνω στο 5ο Λύκειο Καλλιθέας, πρώτη Λυκείου. Θα ήθελα να μου πεις πόσα χρόνια είσαι εδώ στην Ελλάδα, πώς και για ποιο λόγο ήρθες εδώ? Στην Ελλάδα βρίσκομαι εδώ και 13 χρόνια περίπου. Ήρθα όταν ήμουν 7 χρονών και αμέσως μετά πήγα σχολείο. Φύγαμε από το Ιράκ επειδή υπήρχαν κάποιες θρησκευτικές, ας τις πούμε, αντιπαραθέσεις. Εμείς